Καλώς ήρθες. Πολύ μου αρέσει που αποφασίσαμε σήμερα να μιλήσουμε για τη φροντίδα μας. Πώς είσαι? Καλά, Ανδρέα, είμαι εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Και είμαι πολύ καλά γιατί μ' αρέσει η επικοινωνία που έχουμε, μ' αρέσει οι κουβέντες που έχουμε κάνει και από αυτό λίγο θα το μεταφέρουμε και σε εσάς σήμερα. Έχουμε κουβεντιάσει αρκετά. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι το αίσθημα του φόβου και της αγωνίας για την υγεία μας. Το έχουμε βιώσει στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια. Και εμείς είπαμε σήμερα με την Πόπη να κάνουμε λίγο ένα βήμα πίσω. Και αντί να μιλήσουμε για αυτό το δύσκολο που μας συμβαίνει, να πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας, Πόπη. Πώς μπορούμε τώρα από την πλευρά του ειδικού, από την πλευρά της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, να πάρουμε τη σωστή πληροφόρηση για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας απέναντι σε οποιοδήποτε κορονοϊό, ιό, ίωση, γρήπη, μπλα, μπλα, μπλα. Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει. Δεν νομίζω ότι θα φύγει στο άμεσο μέλλον. Οπότε σωστό είναι να πούμε κάποιες οδηγίες, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, πώς μπορούμε όντως μόνοι μας και με τη βοήθεια της επιστήμης να θωρακιστούμε. Και θα αρχίσουμε βέβαια από το πολύ βασικό, έτσι. Το είμαστε ότι τρώμε είναι κάτι το οποίο το συζητάμε στην καθημέρα πράξη. Και θα συζητήσουμε λίγο για τη διατροφή μας. Είμαστε ενημερωμένοι για τη διατροφή μας. Ξέρουμε από τον κόσμο που βλέπεις στο ιατρείο, τι διαπιστώνεις? Διαπιστώνω ότι υπάρχει ενημέρωση, αλλά υπάρχει και πολύ παραπληροφόρηση. Μάλιστα. Όπως φυσικά και στα πάντα στις μέρες μας. Και καλό είναι να ακούγονται κάποιες σαφείς πληροφορίες από κατευθυντήριες οδηγίες μεγάλων επιστημονικών εταιριών, για να μπορέσει ο κόσμος να είναι και πιο συνεπής και να έχει εμπιστοσύνη στο άτομο το οποίο εκφέρει αυτά τις οδηγίες. Άρα, πάμε στο κομμάτι να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη διατροφή που είναι πάρα πολύ βασική και είναι και στο χέρι μας. Τη διατροφή μου θα τη φροντίσω. Εγώ δεν θα μου τη φροντίσει ο γιατρός μου. Δεν είναι ο γιατρός μέσα στο σπίτι. Σωστά. Εγώ είμαι και για μένα και για τα παιδιά μου και για όλη την οικογένεια. Η διατροφή είναι κυρίως τα μακροθρεπτικά της συστατικά και τα μικροθρεπτικά της συστατικά. Δηλαδή, γιατρέ μου. Λοιπόν, να πούμε λίγο. Τα μακροθρεπτικά συστατικά είναι οι μεγάλες κατηγορίες των τροφών. Υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη και φυτικές ίνες. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή αναλογία αυτών των συστατικών για να πούμε ότι κάνουμε μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Μάλιστα. Τα χρειαζόμαστε όλα. Όλα. Ισορροπημένα. Απλά σε διαφορετικές αναλογίες, ανάλογα την ηλικία μας, το φύλο μας, τη φυλή μας, τη σωματική μας δραστηριότητα, γενικά την καθημέρα μας ζωή. Πάντως σε γενικές γραμμές, σε περιόδους εξάρσεων, όταν χρειάζεται να θωρακίσουμε, όπως είπαμε, τον οργανισμό μας, αυξάνουμε κυρίως την πρωτεΐνη, τα αμινοξέα μας. Είναι αυτά τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να δουλέψει καλύτερα το λεμφικό μας σύστημα, τα κυταροτοξικά μας κύτταρα και τα αντισώματά μας να παραχθούν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Η άμυνά μας είναι τώρα όλα αυτά μια κοτόσουπα, που περιέγραψες. Σου λέει κάτι. Κάτι ξέρουν οι γιαγιάδες. Κάτι Άρα οι η πρωτεΐνη μας είναι στο κρέας μας, είναι στο ψάρι μας. Είναι στο ψάρι μας και είναι και στα φυλλώδη λαχανικά και στα φρούτα. Μάλιστα. Κυρίως όμως είναι στις ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες. Γιατί θα κάνουμε και την παρένθεση το μικροθρεπτικό κυρίαρχο συστατικό σίδηρος. Mm-hmm. Απορροφάται πολύ καλύτερα και έχει καλύτερη βιοθεσιμότητα, δηλαδή απορροφάται τον οργανισμό μας καλύτερα, από τον εμικό σίδηρο, δηλαδή το σίδηρο που βρίσκεται μέσα στη ζωική πρωτεΐνη. Εμένα θα μου πεις. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι, επειδή τα έχουμε κουβεντιάσει αυτά και θα πω πάλι τον πόνο μου στην εκπομπή και στη γιατρό. Εκτός του ότι εγώ μπορεί να κάνω μια πάρα πολύ καλή και ισορροπημένη διατροφή, δεν πρέπει την ίδια στιγμή να ελέγξω η κατάσταση, πώς είναι μέσα στον οργανισμό μου, δηλαδή το σίδηρό μου. Θα πω τώρα πράγματα τα οποία δεν ξέρω είναι σωστά. Το ασβεστίό μου, χίλια δύο αυτά που βλέπει ο γιατρός μας σε εξετάσεις αίματος. Γιατί μπορεί να μην να κάνω σωστά τη διατροφή μου, αλλά όλα τα υπόλοιπα να είναι σε ανισορροπία και να μην βοηθάω το εργοστάσιο. Να μην μπορεί να κάνει καλά την πρώτη ύλη. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ίσως όχι τόσο σωστή διατροφή, ούτως ώστε να έχουμε πλήρως τις απαιτούμενες ποσότητες για να έχουμε μια σωστή ισορροπία των μικροθρεπτικών συστατικών στον οργανισμό. Μάλιστα. Μικροθρεπτικά τι είναι? Είναι τα μέταλλα, οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και οι ηλεκτρολίτες. Όλα αυτά στην καθημερινή μας διατροφή πρέπει να υπάρχουν σε σωστές ποσότητες και να απορροφώνται σωστά. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, ας πούμε. Ο σίδηρος που είναι ένα από τα κυρίαρχα μέταλλα που απασχολεί πολύ μεγάλο πληθυσμό και λαμβάνονται πολλά σκευάσματα σιδήρου. Στη διατροφή υπάρχει σχεδόν στις όλες τις τροφές. Όμως, ας πούμε, στο αυγό που έχει σίδηρο, είναι συνδεδεμένος με κάποιες ουσίες στα φωσφορικά και δεν απορροφάται όπως θα απορροφόνταν από τη ζωική πρωτεΐνη. Το ωφέλιμο. Άρα, ας πούμε, λέμε, μα γιατί, γιατρέ, δεν τρώγω κρέας, αλλά τρώγω αυγό, πίνω γάλα και τρώω όσπρια ή σπανάκι. Γιατί δεν έχω αυξημένο σίδηρο?
Γιατί έχει να κάνει και η βιοδιαθεσιμότητα του μεταλλικού στοιχείου. Πτυχίο θα πάρουμε σήμερα. Πώς το απορροφούμε. Οπότε ναι, μπορεί εγώ να κάνω μια σωστή διατροφή, όντως να έχω την αναλογία που πρέπει στα μακροθρεπτικά μου στατικά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, και όμως στα μικροθρεπτικά μου στατικά, με τα λεχνοστοιχείες, βιταμίνες, να είμαι λίγο πίσω. Και ναι, πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο. Και ναι, πρέπει να μπει στην ρουτίνα του check-up μας, να ελέγχουμε και κάποια μικροθρεπτικά στατικά. Τώρα, αν θα τα υποκαταστήσουμε με σκευάσματα, αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει μόνο με τον γιατρό. Άρα, καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε όλοι προφανώς ένα σκεύασμα για να συνέλθουμε, για να τα φέρουμε όλα σε μια ισορροπία. Μπορεί και μόνο μέσα από τη διατροφή, σε κάποιες περιπτώσεις ή και σε κάποιες άλλες, να χρειάζεται και το σκεύασμα από τον γιατρό. Θα κάνουμε μια μεγάλη διάκριση εδώ πέρα. Τα σκευάσματα τα δίνουμε σε πληθυσμό που νοσεί και τα χρειάζεται, mm-hmm. και σε υγιή πληθυσμό. Στον υγιή πληθυσμό τώρα υπάρχουν υποκατηγορίες, ας πούμε. Παιδιά, στην εφηβεία και στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Χρειάζονται κάποιο σκεύασμα γιατί όντως μπορεί να έχουν έλλειψη. Έγκυες και θυλάζουσες. Χρειάζονται παραπάνω ασβέστιο, βιταμίνη D, σίδηρο, ασβέστιο. Ακόμα και άτομα τα οποία κάνουν κάποια ειδική διατροφή, όπως ας πούμε η vegan. Αμυγός χορτοφαγική διατροφή. Ναι. Αυτά είναι υγιής πληθυσμός που χρειάζεται υποκατάσταση με συμπληρώματα. Τώρα, σε όλες τις άλλες καταστάσεις, ναι, με την τροποποίηση της διατροφής θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το επιθυμητό πλην του σιδήρου. Ο σίδηρος στις γυναίκες εμμηνοπαραγωγικής ηλικίας, καλό θα είναι να μετράτε και να υποκαθίσταται, διότι αυτό τους βοηθάει σε όλο το μεταβολισμό τους. Μετά και οι ίδιες νιώθουν πολύ καλύτερα. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα που μιλάμε για σκευάσματα, το πάω σε μία άλλη κατηγορία. Ειδικά μέσα στην πανδημία, μάθαμε όλοι και έχουμε στον μπάγκο της κουζίνας μας, μέσα στο καλαθάκι, στο κουτάκι, κάπως έτσι το έχω σαν εικόνα, βιταμίνη C, βιταμίνη D, ψευδάργυρο, αυτά είναι τα βασικά που έχουμε όλοι. Ναι. Που γίναν της μοδός ναι. και θεωρήσαμε ότι έλα μωρέ, εντάξει θα το πάρω και χωρίς να το πω και στο γιατρό μου, στον παθολόγο μου, δεν χρειάζεται δεν το τώρα. Λέμε. Δεν το λέμε γιατί καλό μου κάνει μόνο. Και μπορεί και να πίνουμε σερί τώρα 2-3 χρόνια αυτά τα σκευάσματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά μας βοηθούν, πρώτον μας θωρακίζουν, κάνουν για όλους, πρέπει να τα παίρνουμε για πόσο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, είναι ερωτήσεις αυτές που όντως χρήζουν απάντησης. Ειδικά στους πρώτους μήνες του κορονοϊού είχαν γίνει κάποιες μικρές πληθυσμιακές μελέτες καταγραφής περιστατικών mm-hmm. που φάνηκε ότι η υψηλή συγκέντρωση βιταμίνη C και ψευδαργύρου μπορεί να σε προφυλάξει από τη σοβαρή νόσηση. Αυτό τώρα, όσο περνάμε τον κορονοϊό, είμαστε ήδη στο δεύτερο χρόνο, φαίνεται ότι είναι μια παροχημένη άποψη, δεν σε βοηθάει αρκετά, παρόλο που η βιταμίνη C είναι σοβαρός αντιοξειδωτικός παράγοντας και βοηθάει πολύ στο νοσοποιητικό μας σύστημα, που τη βρίσκουμε εσπεριδοειδή. Λεμόνια, πορτοκάλια, grapefruit και φράουλες. Κατά ένα περίεργο τρόπο, η φύση μας τα δίνει ναι. όλα αυτά ακριβώς εκείνη την περίοδο. Μπράβο. Που αρχίζουν οι ιώσεις, δεν το βάζω εγώ μόνο στην εποχή του κορονοϊού, Βέβαια. Που ήταν all year long. Ναι. Που αρχίζουν οι ιωσούλες, άρα ξέρει κάθε η φύση χρόνο. Να το φέρει στην ισορροπία του. Ερώτηση. Έρχεται η φάση των ιώσεων ή πώς να το πω, ξέρω εγώ, η γειτόνισά μου έχει κορονοϊό και λέω, αχ, μπορεί και να έχω κολλήσει ή έχω έρθει σε επαφή μαζί της στο διάδρομο. Να αρχίσω τώρα βιταμίνη σε ψευδάργυρο και βιταμίνη D και ό,τι άλλο πίνει και η συμπεθέρα, για να με προστατεύσω. Έχει καμία ουσία? Θα σου έλεγα. Θα σου έλεγα το εξής. Θα πούμε ότι είναι και αυτοποβολή μέσα, έτσι. Θα το πούμε και αυτό. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα νοσήσω γιατί πίνω βιταμίνη C. Στύψε πορτοκάλια, βάλε 2 χυμούς εφόσον δεν έχεις πρόβλημα με το βάρος σου, γιατί ο χυμός είναι αμυγός υδατάνθρακας, uh-huh. είναι αρκετές μερίδες υδατάνθρακα, οπότε τον περιορίζουμε. Αν είσαι όμως μικρή, υγιής, νέος, ενήλικας, τότε ναι, θα στύψεις 2 χυμούς, θα πιεις χυμό και θα βάλεις και ομό πορτοκάλι, εκτός από χυμό. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλεις όντως να πάρεις παραπάνω σκεύασμα, γιατί από αυτά θα πάρουμε γύρω στα 500 μιλιγκράμμ, στις μελέτες αυτές που είχαν γίνει ήταν στο 1 μιλιγκράμμ, στο 1 γραμμάριο, συγγνώμη, mm-hmm. η βιταμίνη C. Οπότε ναι, μπορείς να πάρεις και ένα δισκείο βιταμίνη C για πολύ πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή. Περίπου γύρω στις μία εβδομάδα με 10 μέρες δεν παίρνουμε παραπάνω. Εμείς παίρνουμε 3 χρόνια, γιατρέ. Όχι. Δεν είναι μελετημένα, δεν έχουμε μελέτα στα χέρια μας που να μας λέει ότι για 3 μήνες, αν παίρνεις σκεύασμα βιταμίνης C, είσαι προστατευμένος και δεν αλληλεπιδρά με την απορρόφηση άλλων μακροθρεπτικών συστατικών. Αυτό όμως που έχει αποδείξει όφελος, και οφείλω να το πω, είναι ότι η βιταμίνη D, εφόσον είναι πάνω από 20
μιλιγκράμμ, δηλαδή αν τη μετρήσουμε σε εργαστηριακό έλεγχο και τη δούμε πάνω από 20, μας προστατεύει όσον αφορά και την πρόληψη της νόσου, αλλά και την καλύτερη έκβασή της. Οπότε, ούτως ή άλλως, στην καθημέρα πράξη, οι γυναίκες προ-εμμηνοπαυσιακές πρέπει να παίρνουν 600 μιλιγκράμμ βιταμίνης D και μετά την εμμηνόπαυση, σε. Βλέπω για την D. Γιατί η σε κυρίως μπορεί να καλυφθεί από τη διατροφική μας επάρκεια σε σπεριδοειδή. Ναι. Η D τώρα, που έχει δειχτεί στην πληθυσμιακή μελέτη που έγινε, ότι όντως βοηθάει και στην πρόληψη και στην καλύτερη έκφαση της νόσου, καλό θα είναι να την παίρνουμε σαν σκεύασμα. Καθημερινά χρειαζόμαστε βιταμίνη D. Υπάρχουν διατροφικές παροχές της βιταμίνης D, αλλά όχι τόσο όσο της σε. Μάλιστα. Βλέπε πολύ λιπαρά ψάρια, γάλα και αυγά. Που δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε και πάρα πολύ συχνά. Αλλά η βιταμίνη D, το λένε όλοι, είναι η ορμόνη του ήλιου. Οπότε το χειμώνα δεν έχουμε ηλιοεκτιθέμενα μέρη του σώματος. Και έτσι χέρια, λοιπόν πόδια, η βιταμινούλα D που μας βρίσκει πάνω στις ιώσεις, καλό θα είναι να υποκαθίσταται το χειμώνα και να παίρνουμε ένα σκεύασμα βιταμίνης D το χειμώνα. Έχει μελετηθεί, δεν δημιουργεί θέματα, οπότε εγώ προσωπικά το συστήνω. Θέλω να μου πεις λίγο και για την άσκηση, για τη φυσική δραστηριότητα, πόσο ωφελεί, αν ωφελεί τελικά, σε τι βαθμό βοηθάει και πώς. Και γιατί συχνότητες και τι ένταση άσκησης συζητάμε. Η φυσική δραστηριότητα βοηθάει παντού. Ξεκινάμε ότι ο μυϊκός ιστός, εκτός από το στηρικτικό του ρόλο στο σκελετό μας, παίζει τεράστιο ρόλο στο μεταβολισμό. Είναι ο ευαισθητοποιητής της ινσουλίνης. Οπότε η ινσουλίνη είναι αυτή η ορμόνη η οποία όταν έχουμε αντίσταση στη δράση θα αναπτύσσουμε μεταβολικά θέματα όπως ο ζαχαρός διαβήτης. Ένας σωστός μυϊκός ιστός μας προστατεύει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την ανάπτυξη καρδιαγγειακών συμβαμάτων και δυσμεταβολικών συμβαμάτων. Εγκεφαλικά, έμφρακτα, χοληστερίνη, ζάχαρο, πίεση. Μάλιστα. Πρέπει να προσέχουμε το μυϊκό μας ιστό. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει σαφείς οδηγίες σε όποιον μπορεί να κάνει άθληση, και θα πούμε μετά ποιοι δεν μπορούν να κάνουν άθληση, 150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας ήπια προς μέτρια άσκηση, αυτό αερόβια. Τι είναι περπάτημα. Είναι ένα γρήγορο περπάτημα, είναι ένα κολύμπι σε χαλαρό τέμπο, είναι ένα ποδήλατο, επίσης σε χαλαρή δραστηριότητα. Είναι αυτά κυρίως. Το είναι... οποίο διαχέεται όμως μέσα σε όλη την εβδομάδα. Ναι, 150 λεπτά την εβδομάδα. Λίγο, σου λέει σαν σύσταση, καλύτερα να το κάνεις χωρισμένο. 30 λεπτά, 5 φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχεις χρόνο, γιατί μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο, τον δυτικό κόσμο, μπορείς να το κάνεις και μαζεμένο. Τώρα, τι κάνουμε με τις κυρίες μεγάλες ηλικίες που έχουν οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα. Εκεί λοιπόν, θα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε ισομετρική άσκηση, η οποία κυρίως επειδή δεν επιφορτίζει τις αρθρώσεις, κάνουμε λάστιχα. Γυμναστική που χρησιμοποιεί λάστιχα. Αντιστάσεις mm-hmm. λοιπόν. Και όχι τόσο βάρη, γιατί τα βάρη επιφορτίζουν τις αρθρώσεις. Άρα σε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν αερόβια γυμναστική, συστήνουμε ισομετρική άσκηση και κατά προτίμηση με την εφαρμογή αντιστάσεων από τα λάστιχα. Όλα αυτά έρχονται για να χτίσουν άμυνα, για να χτίσουν ένα γερό οργανισμό, που όταν θα έρθει η ώρα να πάρει τα όπλα του για να αντιμετωπίσει έναν ιό, έναν κορονοϊό, εν προκειμένου ή οτιδήποτε άλλο έρθει και τον απειλήσει, θα είναι δυνατός να σταθεί στα πόδια του, να σταθεί όρθιος ή τέλος πάντων με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Έχουμε μάθει τώρα τις ομάδες ψηλού κινδύνου. Άρα να είμαστε λοιπόν λιγότερο ευπαθείς όσον αφορά τη σοβαρή νόσηση. Γιατί το ότι θα κολλήσουμε έναν ιό είναι μέσα στα πλαίσια του ότι αποκτούμε κάποιο βαθμό ανοσία φυσική. Οπότε δεν φοβόμαστε το να κολλήσουμε έναν ιό. Απλά να ξέρουμε σε ποια ομάδα ανήκουμε, είμαστε ευπαθείς, δεν είμαστε ευπαθείς. Και αναλόγως να πράξουμε. Ολοκληρώνοντας, θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι και αυτό στη φαρέτρα μας μέσα. Εκτός από τη διατροφή μας, την άσκησή μας. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πρόληψη και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για θωράκιση της υγείας μας, αν δεν μιλήσουμε για τα εμβόλια. Βασικός πυλώνας πρόληψης και θωράκισης του οργανισμού μας αποτελεί η παθητική ανασωπήση, η παροχή δηλαδή έτοιμης πληροφορίας στον οργανισμό, για να είναι έτοιμος για τη μάχη. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι ένας συνδυασμός φυσικής
φυσικής δράσης, δηλαδή του οργανισμού μας, και δράση της επιστήμης σε συνδυασμό μπορούν να φέρουν αποτελέσματα μακροζωίας, γιατί μιλάμε για μια θωράκιση που θα μας βοηθήσει και να ζήσουμε καλύτερα και να ζήσουμε περισσότερο. Και περισσότερο και καλύτερα, αυτό θέλουμε. Πόπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Ανδριανή.